Λοιπόν, 100% λοιπόν, του exit poll. Πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε και λέμε. Οι τελικές μας τιμές είναι για το ΣΥΡΙΖΑ από 33 έως 35%. Για τη Νέα Δημοκρατία από 28,5 έως 30%. Με βάση λοιπόν τις τελικές τιμές, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα ψηλά της αρχικής εκτίμησης, ενώ η Νέα Δημοκρατία προς τα χαμηλά. Αυτό σημαίνει ότι με βάση το exit poll έχουμε μια καθαρή διαφορά, δεν ξέρουμε πόση ακριβώς, αλλά πάντως μια καθαρή διαφορά υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Η Χρυσή Αυγή περίπου εκεί που την είχαμε δει, μεταξύ 7 και 8. Το Κομμουνιστικό Κόμμα επίσης περίπου εκεί που ήταν και το αρχικό, 5,5 με 6,5%. Εδώ, σε επίπεδο exit poll, κάπως ξεκαθαρίζει ένα πρόσημο σε σχέση με την τέταρτη θέση. Ακριβώς. Από τα στοιχεία του exit poll φαίνεται ότι ένα μικρό προβάδισμα για την τέταρτη θέση έχει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασό και Δημάρη, είναι στο 6 με το 7%. Το ποτάμι 4 έως 4,5%, πιεσμένα τα ποσοστά του σε σχέση με εκείνη. Ήτανε στο 75%, 4,5 με 5,5%. Ναι, έκλεισε προς τα κάτω. Άρα... Δεν έχουμε κάποια αλλαγή για τους ανεξάρτητους Έλληνες. Εντός της Βουλής, λοιπόν, της Βουλής, βεβαίως, με βάση το 100%. Και η Ένωση Κεντρών εντός της Βουλής, 3 έως 4%. Η Λαϊκή Ενότητα οριακά, αν θα φτάσει το 3%, 2,5 με 3. Η Ανταρσία μισό με 1,5, δεν άλλαξε κάτι εκεί. Άρα στο σύνολο του δείγματος έχουμε ασφαλώς μια καθαρή διαφορά για το ΣΥΡΙΖΑ. Σε εύρος θα δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως, αν είχε προκύψει συνεργασία Λαϊκής Ενότητας και Ανταρσία, δεν θα συζητάγαμε αυτή τη στιγμή αν έμπαινε στην Βουλή. Ναι, αν θεωρήσει κανείς ότι το άθροισμα είναι σύνολο. Ναι. Ναι. Έχουμε λοιπόν επίσης καθαρά τη Χρυσή Αυγή στην τρίτη θέση. Έτσι, με ένα ποσοστό που θα κινηθεί πάνω από το 7, κάτω από το 8. Για την τέταρτη θέση φαίνεται ότι λίγο πάνω θα βρεθεί το ΠΑΣΟΚ από ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και τα